για ακόμη μια χρονιά πρόκειται να γίνουν εδώ στα Γιάννενα οι ομάδες εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Πού είναι ο συνέδριο, δηλαδή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ευκαιρία που δίνεται στην πόλη να καταλάβει ότι ο συνεδριακός τουρισμός είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Είναι μια αναπτυξιακή ευκαιρία που μας δίνεται. Και ομολογώ ότι θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε πάρα πολύ σημαντικά όλοι οι τοπικοί παράγοντες. Το πιο σημαντικό ίσως θα ήταν ότι σε μια περίοδο κρίσης, και αυτό ίσως δεν θα περίμενε κάποιος ότι μπορεί να γίνει, γιατί δεν μιλάμε απλά για ένα σημαντικό συνέδριο, μιλάμε για ένα συνέδριο μεγάλο. Σημαντικά ποιοτικά συνέδρια γίνονται. Το θέμα είναι τόσο μεγάλα συνέδρια. Μαζί με τις οικογένειες, 2.500-3.000 άνθρωποι στα Γιάννενα. Άρα η καρδιά λοιπόν όλης της Ελλάδας θα χτυπάει στην πόλη των Ιωαννίνων, στη λίμνη μας, στα όμορφα Γιάννενα. Και πρέπει να πω η μεγάλη βοήθεια που έχουν εδώ οι εγκαταστάσεις στα Γιάννενα από πλευράς εξυπηρέτησης. Πέρυσι κάναμε λοιπόν ένα τεστ στους καρδιολόγους αν έμεναν ευχαριστημένοι. Και μας απήντησε το 98% ότι έμεναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Άρα εσείς θα μας πείτε τώρα αν από πέρυσι και μετέπειτα έχουμε κάποια αύξηση των συνεδρίων. Ακριβώς αυτό. Το να εμπιστεύεται κάποιος στην πόλη των Ιαννίνων από επιστημονικούς φορείς για να έρθουν στα Γιάννενα, πρέπει να δούνε, πρέπει να γίνουν πράξη κάποια πράγματα. Και αυτό έγινε πέρυσι. Και επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Που σημαίνει ότι οι επιστημονικοί φορείς καταλαβαίνουν ότι η υποδομή που υπάρχει μπορεί να σηκώσει και να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο. Ομολογώ ότι πλέον μπορώ και εγώ με νούμερα να μιλήσω. Δηλαδή για το επόμενο διάστημα, για ακριβώς Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έχουν προγραμματιστεί πολύ μεγάλα συνέδρια. Όχι μόνο σημαντικά ποιοτικά, αλλά μεγάλα. Δηλαδή μιλάμε για δωμάτια που ξεπερνούν, που θα γεμίσουν πάλι την πόλη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εδώ νομίζω ότι αυτό ταυτίζεται και νομίζω ότι συνεχίζεται από το έναυσμα που έδωσε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Διότι ως τοπικός παράγοντας, επειδή εργάζομαι στην πόλη των Ιαννίνων και δραστηριοποιούμε, η προσπάθειά μου ήταν και εμένα να γίνουν πολλά συνέδρια. Γιατί στην πόλη μου ζω, στην πόλη μου θέλω να γίνονται τα συνέδρια. Ομολογώ ότι το να χτυπάμε τις πόρτες, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, θέλω να δουν πράξη αυτό το πράγμα. Και τώρα αυτό βλέπω ότι έχει υλοποιηθεί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και νομίζω ότι θα επαναληφθούν. Θα επαναληφθούν αρκετές εκδηλώσεις. Κυρία Σαμοπούλου, αυτό οφείλεται και στο ότι είναι φιλόξενοι οι Γιαννιώτες. Το διαβάζουμε στο πρόσωπο της κυρίας Σαμοπούλου, που είναι μια από τις καλύτερες στη χώρα ως οργανώτρια τέτοιων συνεδρίων. Σας το λέει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σας το λέει με υπευθυνότητα ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία των Γιαννιωτών. Γι' αυτό ξαναεπιλέξαμε φέτος να έρθουμε στα όμορφα Γιάννενα και φέτος θα κάνουμε και έναν άλλον συνδυασμό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι μαζί με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μπέγκα, και τους 7 δημάρχους των υπολείπων δήμων στα Γιάννενα θα αναδείξουμε και το τι προϊόντα έχει αυτή η περιοχή. Και επίσης θα διεκδικήσουμε με τον πιο δυνατό τρόπο τα Γιάννενά μας να είναι η επόμενη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα Γιάννενα φυσικά δεν είναι μόνο προϊόντα, είναι άνθρωποι, είναι φιλοξενοί άνθρωποι, αυτό που είπατε. Και θα πρέπει να το καταλάβει όλη η Ελλάδα αυτό και φυσικά αυτό το μήνυμα να φύγει και προς τα έξω, έτσι ώστε όχι μόνο ελληνικά συνέδρια, αλλά να εισάγουμε και ξένα και διεθνή συνέδρια πολύ μεγάλα που θα μπορούσε άνετα να τα φιλοξενήσει εδώ η περιοχή. Το να προτιμάται η πόλη των Ιωαννίνων της δίνει ένα προνόμιο, ένα πολύ σημαντικό προνόμιο, και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουν όλοι και πρέπει να το δούνε, να το ακούσουν, να το καταλάβουν, και νομίζω ότι όλη η πόλη το καταλαβαίνει. Όταν γίνεται ένα συνέδριο με 2.000 άτομα, η πόλη γεμίζει. Η πόλη, η περιοχή των εθνικών ευεργετών δικαιούται να διεκδικεί με όλες τις δυνάμεις κάτι το καλύτερο. Και η υπόθεση της ανάπτυξης είναι η δικιά μας υπόθεση, δεν είναι κανενός άλλο. Πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας όπως γίνεται με τον ιατρικό τουρισμό και γενικότερα όπως γίνεται με τον τουρισμό, γιατί η χώρα μας είναι πανέμορφη, αρκεί να ξέρουμε να την αξιοποιούμε. Και από ό,τι φαίνεται δίνεται μια ευκαιρία τώρα σε αυτή την κρίση να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας.